η στοιχεία που δεδομένα έχει βρει εδώ, πώς τον υποδέχτηκαν, πώς το φανταζόταν σε σχέση με αυτό το οποίο βρήκε, και νομίζω ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα που υπάρχουν για όλους έχει να κάνει με το πότε πιστεύει ο ίδιος ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για να μπει κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Σίγουρα οι πρώτες 10 μέρες που έχω στην ομάδα είναι καλές. Έχουμε μια καλή ομάδα με αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ξέρω και κάποιους από αυτούς από τις προηγούμενες ομάδες μου. Όλοι μέχρι στιγμής με έχουν βοηθήσει να αισθάνομαι καλά, να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και να προσπαθήσω να παίξω. Αυτές τις μέρες σήμερα έχω ένα πόνο στη γάμπα. Ελπίζω αύριο να είμαι έτοιμος και να καταφέρω να προπονηθώ κανονικά. Από εκεί και πέρα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Έχουμε μια καλή ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο, να φέρουμε επιτυχίες. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά ελπίζω ότι αυτή η σεζόν θα μπορεί να εξελιχθεί ως η δικιά μας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμική, από την οποία όμως λείπουν οι τίτλοι. Ήθελα να το ρωτήσω αν το ξέρει αυτό καταρχήν και κατά δεύτερον αν θεωρεί ότι το project έτσι όπως του το παρουσίασαν για να πάρει την απόφαση να έρθει εδώ έχει τέτοιου είδους στόχευση, δηλαδή ότι φέτος είναι μια χρονιά όπου θα κυνηγήσει ο παραδείγμα. Όταν μίλησα με τους ανθρώπους της ομάδας, μου μίλησαν για τον κόσμο, για την ομάδα, για την ιστορία, για τα πάντα. Θέλω και εγώ λοιπόν να γίνω μέρος αυτής της ιστορίας. Μιλάμε με τους συμπαίκτες μας καθημερινά. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε 2-3 εβδομάδες για τα προκριματικά του Champions League και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να δείξουμε ποιοι είμαστε, να δείξουμε τον εαυτό μας, να δείξουμε στον κόσμο ότι η ομάδα απέκτησε καλούς ποδοσφαιριστές και θέλουμε να γίνουμε μια καλύτερη ομάδα από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι και εγώ μέρος αυτής της ομάδας. Θέλω το καλύτερο και για το ΠΑΟΚ και για τους συμπαίκτες μου, να είναι πρώτα απ' όλα υγιείς, να είναι καλά και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τα πάντα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και ελπίζω να συμφωνούν όλοι μαζί μου και να έχουμε μια καλή σεζόν. Στο βιογραφικό του φαίνεται πως μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Πρώτα, αν έχει κάποια προτίμηση, φαίνεται ότι η κουβέντα έχει κάνει με τον προπονητή για το θέμα της θέσης του στο γήπεδο στο όπλο. Έχω μιλήσει ορισμένες φορές με τον προπονητή. Ελπίζω να παίξω είτε πίσω από τον επιθετικό είτε από την αριστερή πτέρυγα. Βέβαια, όπου και αν μου ζητήσει θα παίξω. Το σημαντικό για μένα να βοηθήσω την ομάδα. Οπότε αν το σημαντικό για την ομάδα είναι να βοηθήσω είτε δεξιά είτε σε οποιαδήποτε θέση θα το κάνω. Ήταν έξτρα κίνητρο για αυτόν η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και βλέποντας την ομάδα αυτόν τον πρώτο καιρό, θεωρεί ότι έχει πιθανότητες για να μπει στους ομίλους της Champions League. Ναι, είναι ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω στο ΠΑΟΚ. Πριν πάρω την απόφαση, μίλησα με αρκετούς πρώην ποδοσφαιριστές, με αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν την ομάδα και όλοι μου είπαν τα καλύτερα τόσο για την ομάδα όσο και για την πόλη. Πριν ήμουνα στην Τουρκία, τώρα έχω τη δυνατότητα να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Champions League. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνίζονται σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και θέλω και εγώ από τη μεριά μου να δείξω ότι έχω την ποιότητα να παίζω σε τέτοια παιχνίδια και να κάνω και ένα νέο βήμα στην καριέρα μου ανεβαίνοντας επίπεδο. Μπορεί να μην αγωνίστηκε στα δύο πρώτα φιλικά, είδε όμως και τα φιλικά, ζήσεις, προπονείς από μέσα. Ποια στοιχεία πιστεύει ότι διακρίνουν αυτή την ομάδα? Κάποιοι μιλούν για μια πολύ καλή ταχύτητα επιθετικά. Ο ίδιος πώς το προσεγγίζει? Αυτό που έχω να πω είναι ότι παίξαμε δύο καλά παιχνίδια. Όπως έχετε δει και εσείς, έχουμε ακόμα νέους ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στην ομάδα και είναι λογικό να χρειάζονται κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν, να βρουν τα πατήματά τους στο γήπεδο και να μάθουν και τους καινούργιους συμπαίκτες. Τα πρώτα συμπεράσματα λοιπόν είναι καλά. Αυτό που μου αρέσει και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παλεύει ο ένας παίκτης για τον άλλον. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Είδατε και την Πορτογαλία που κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σαν ομάδα και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι και είμαστε όλοι υγιείς και έρθουν και οι ποδοσφαιριστές ακόμα πιο κοντά στην πορεία, έχουμε καλές πιθανότητες να πετύχουμε κάτι καλό. Επομένως, ένας από τους ανθρώπους που μίλησε μια από τον ΠΑΟΚ ήταν και ο Αλέξανδρος Τσιόλης, να έχει κουβεντιάσει μαζί του. Γενικότερα, ποια είναι η εικόνα που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό πρωτάθλημα?
Yeah, everything was nice to her. Was όλα είναι καλά μέχρι στιγμή. Αυτό που έχω δει είναι όλα θετικά. Και στην Τουρκία που αγωνιζόμουν, είχαμε παίξει αρκετές φορές φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας κόντρα σε ελληνικές ομάδες. Και γενικότερα θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι πάνω κάτω το ίδιο. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Βέβαια στην Τουρκία ίσως έχει λίγο περισσότερες ομάδες. Αλλά τα στοιχεία είναι τα ίδια. Είναι ποδόσφαιρο με πάθος, με δύναμη. Έχει καλά στοιχεία και ελπίζω το ίδιο να δείξουμε και εδώ στην ομάδα, να βοηθήσει ο ένας παίκτης τον άλλον και να έχουμε καλές εμφανίσεις και να παίξουμε αυτό που θέλουμε, ένα γρήγορο και όμορφο ποδόσφαιρο. Να μας πει λίγο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πότε θεωρεί ότι θα είναι έτοιμος να βοηθήσει στην ομάδα και αν προλαβαίνει τα παιχνίδια για τα πρώτα για το προβληματικά της οδοσφαιρικής. Ναι, θεωρώ ότι θα είμαι έτοιμος να αγωνίσω στα πρώτα παιχνίδια. Τις προηγούμενες δύο μέρες δεν έκανα προπόνηση. Ελπίζω από, είτε από σήμερα το απόγευμα είτε από αύριο να επιστρέψω κανονικά. Και δουλεύουμε με προσανατολισμό να είμαι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Ξέρει πολύ καλά ότι η Φενέρμπαχτσέ που είναι μία από τις ομάδες που μπορεί να βρει ο Πάοκ απέναντί του. Θα είναι μια πολύ δύσκολη κλήρωση, καλύτερα να την αποφύγει. Πώς βλέπει όλο αυτό το σκηνικό με την κλήρωση, όπου μία ομάδα ξέρει πολύ καλά. No, for me, we are football players. Everybody, I think, what you get now is difficult to play. You are not a bad team also. I think, Fenerbahce is a good team, big names. Σε ό,τι αφορά τη Φενέρμπαχτσε, ναι, τη γνωρίζουμε, είναι μια καλή ομάδα με μεγάλα ονόματα. Βέβαια, έχουν πουλήσει 5-6 ποδοσφαιριστές και δίνει στην καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Γνωρίζω τον Άγιαξ γιατί είμαι από την Ολλανδία, είναι μια καλή νεανική ομάδα. Από εκεί πέρα είναι δύο παιχνίδια. Πρέπει να κάνει τα πάντα και να πάρει ό,τι μπορεί από αυτά τα παιχνίδια, να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αν πιστεύουμε στου εαυτού μα, θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πάω από το να πέτυσε γιατί προφανώς είχε κάποια προβλήματα και σε τελική πάσα και σε κλειστές άμυνες. Αυτός είναι και ο λόγος που προφανώς αποκτήθηκε. Ο ίδιος έπαιξε στην Ολλανδία που οι άμυνες δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό και στην Τουρκία σε ομάδες που δεν είχαν αντιμετωπίσει. Προσπαθεί για να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες, περισσότερο έπαιζε στον χώρο. Το έχει μελετήσει από το μυαλό του που μπορεί να δώσει στον πάγο αυτό που έλειπε. Είναι έτοιμος να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο αυτό που έπαιξε μέχρι τώρα. Ναι, θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ ότι η ομάδα μου Τουρκία έπαιζε κυρίως με αντεπιθέσεις. Ήταν μια από τις ομάδες που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο και προσπαθούσε να δημιουργήσει. Και έτσι θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω σε αυτά τα μικρά πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και είμαι αυτός που μπορώ να δημιουργήσω ευκαιρίες και για τον εαυτό μου και για τους συμπαίκτες μου. Δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος για αυτή τη δουλειά, αλλά θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες να βοηθήσω τον Πάοκ σε αυτό το σημείο.